Στο Eurogroup μεταφέρθηκε η διαφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την Τρόικα. Με το κλίμα των διαπραγματεύσεων που θα συνεχιστούν την Παρασκευή να παραμένει βαρύ, ο Γιάννης Τουρνάρας, προσερχόμενος στο κτίριο του Συμβουλίου, ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις προσπάθειες της χώρας. Περιμένω μια καλή και επικοδομητική συζήτηση. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πρόοδο που έκανε η Ελλάδα μέχρι τώρα. Οπότε ανυπομονώ για αυτή τη συζήτηση. Η ελληνική πλευρά θα προσπαθήσει να πείσει τους εταίρους ότι θα καλύψει τις όποιες δημοσιονομικές τρύπες μόνο με συγκεκριμένα διαρθρωτικά μέτρα. Άλλωστε, ισχυρίζεται ότι δικαιούται κάποια επιοίκεια, καθώς έχει καταφέρει τη μεγαλύτερη μείωση ελλείμματος που έχει γίνει ποτέ στην Ευρωζώνη. Αγκάθιστες διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με την Τρόικα είναι ο τρόπος χρηματοδότησης του δημοσιονομικού κενού για το 2014. Με διαπραγματευτικό όπλο το πρωτογενές πλεώνασμα, η ελληνική πλευρά διαμηνύει στους δανειστές ότι η χώρα δεν έχει περιθώρια για άλλα οριζόντια μέτρα. Από την άλλη πλευρά, καλά είναι τα νέα για η Ιρλανδία και η Ισπανία, οι οποίες σήμερα ανακοίνωσαν την έξοδό τους από τα προγράμματα λιτότητας. Η Ιρλανδική κυβέρνηση αποφάσισε ότι η Ιρλανδία θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα στις 15 Δεκεμβρίου. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική σταθεροποίησης και υπεράσπισης του ευρωπαϊκού νομίσματος που ακολουθούμε είναι επιτυχημένη και σωστή. Η Ισπανία επίσης θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα που ακολουθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble. Την Πέμπτη αναμένεται η εκ νέου συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα αποφασίσουν για το πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης.